τη λήψη μέτρων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας παιδιών και εργαζομένων σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία διεκδικούν αγωνιστικά συνδικάτα, επιτροπές αγώνα, ΙΟΓΕ, καθαρίστριες, εκπαιδευτικοί και γονείς. Ζητάμε πλήρης απασχόληση αορίστου χρόνου οι συναδέλφισσες και προσλήψεις νέων καθαριστριών μέχρι όσες ανάγκες υπάρχουν, να καλυφθούν, να κοιτάξουν τι ανάγκες έχει κάθε σχολείο και να καλύψουν τις ανάγκες. Οι δασκάλες αναγκαζόμαστε να ενώνουμε τα τμήματα, γιατί κάποιος πρέπει να φροντίζει τα παιδιά, δεν μπορούν να παραμένουν μόνοι τους. Σε αντίθεση με αυτό, αντί δηλαδή να κάνουν προσλήψεις, βλέπουμε ορισμένους δήμους να απολύουν κόσμο. Πρόσφατα δηλαδή είχαμε χαρακτηριστικά παραδείγματα στο Περιστέρι και στον Άλυμο, που απέλυσαν ακόμα και εγγύους εργαζόμενους με το λογικό ότι δεν χρειάζονται. Καταγγέλουμε τη στάση της κυβέρνησης που όχι μόνο δεν παίρνει μέτρα, αλλά αντίθετα προτιμά να χαρίζει δισεκατομμύρια σε εφοπλιστές, βιομήχανους, τραπεζίτες στη δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ και απαντά στις δίκαιες διεκδικήσεις γονιών, μαθητών, εργαζόμενων στην εκπαίδευση με καταστολή, με συλλήψεις 14χρονων μαθητών, με συκοφαντίες και ψέματα. Καταγγέλνουν την πολιτική της κυβέρνησης που αντιμετωπίζει τη λήψη μέτρων στη λογική κόστους-οφέλους, με κύριο μέλημά της να μην δώσει λεφτά για τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών και των παιδιών τους. Φυσικά η στάση της κυβέρνησης εμείς λέμε ότι έχει εξήγηση, γιατί πατάει ακριβώς πάνω στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λέει ότι τα δικαιώματα τα δικά μας και των παιδιών μας είναι κόστος. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν προχώρησαν ούτε σε μία πρόσληψη καθαρίστριας φετός. Αντίθετα, κρατούν όμοιρες. Σε ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και μάλιστα τους δίνουν οδηγίες να καθαρίζουν σχολαστικά τα σχολεία οδηγώντας τις στην εξόντωση. Βέβαια λεφτά δεν υπάρχουν για τις καθαρίστριες. Γιατί για το μεγάλο περίπατο έτσι, έχει λεφτά ο Δήμος. Αλλά για να προσλάβει καθαρίστριες προσλαμβάνει 80 τώρα τετραμηνίτισες. Για να φτιάχνουμε αναπλάσεις των παραλιακών μετόπων για τα διάφορα ιδρύματα και για το ελληνικό, υπάρχουν χρήματα της περιφέρειας. Για καθαρίστες δεν υπάρχουν χρήματα. Για να δίνουμε χρήματα σε ιδιωτικά γήπεδα να φτιάχνουν μεγαλοεπιχειρηματίες, υπάρχουν μια χαρά χρήματα. Έχει περιφέρεια. Εκατομμύρια δίνονται. Για τις καθαρίστες δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν τελικά στους μεγαλοεπιχειρηματίες, στους μεγαλοξενοδόχους, όχι απλά κάνουμε χατήρια, δίνουμε και χρήματα. Στις λαϊκές ανάγκες, τίποτα. Η αναλογία χώρων καθαριότητας για κάθε καθαρίστρια είναι απαγορευτική για να μπορεί να υπάρξει αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη. Σε μεγάλο σχολείο, 13 θέσιο δημοτικό, οι 6,5 ώρες που είναι το ωράριο δεν φτάνουν για να καθαρίσεις ένα τέτοιο σχολείο. Γιατί πρέπει το πρωί να κάνεις συντήρηση των χώρων και μετά το τέλος του σχολείου να κάνεις και καθαριότητα. Δεν φτάνει. Με τίποτα. Δηλαδή τεντώνεσαι, απελπίζεσαι από την κούραση, αλλά η δουλειά δεν βγαίνει όπως πρέπει να βγει. Πρέπει να προσλάβουν προσωπικό στα σχολεία. Η σχολική καθαριότητα δεν είναι ατομική ευθύνη των μαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών. Είναι ευθύνη του κράτους. Από την αρχή της χρονιάς προσλήφθηκαν ίδιες καθαρίστριες με πέρσι, ενώ η ίδια κυβέρνηση, όταν μετά το lockdown της άνοιξης, αποδέχθηκε ότι χρειάζονται διπλάσιες καθαρίστριες, φέρνοντας στα δημοτικά τις καθαρίστριες γυμνασίων και λυκείων, φέτος προσέλαβε τις ίδιες με πλήρη λειτουργία των σχολείων, που δεν φτάνουν. Μάλιστα, ζήτησαν από τους διευθυντές να τους πούν με βάση τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ τι χρειάζονται και στείλαν τις μισές. Έχουμε συναδέλφισσες 18 χρόνια με συμβάσεις. Ήτανε με έργου, τώρα είναι με ορισμένου χρόνου. Αυτές οι συναδέλφισσες πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου πια. Είναι συναδέλφισσες που ξέρουν τη δουλειά, που είναι αναγκαίες στα σχολεία. Προσλάβανε 3 ώρες φέτος με μειωμένη απασχόληση. Τι να κάνεις στο σχολείο οι 3 ώρες που πρέπει από το πρωί να υπάρχει καθαρίστρια στο σχολείο? Πρέπει να τις κάνουν πλήρης απασχόληση. Επίσης, στα μεγάλα σχολεία, όπως είπαμε, δεν φτάνει μια καθαρίστρια, πρέπει να βάλουν και δεύτερη καθαρίστρια. Οι τεράστιες ελλείψεις σε υποδομές εκφράζονται με τη λειτουργία παιδικών σταθμών σε κτίρια που δεν διασφαλίζουν επαρκή αερισμό, ακόμη και σε μη υπόγεια. Με σχολικά κτίρια όπου μέσα σε αίθουσες ελάχιστων τετραγωνικών στηβάζονται 25 και 27 μαθητές. Οι περισσότεροι οι παιδικοί σταθμοί στεγάζονται σε παλιά κτίρια που έχουν πολύ μικρές αίθουσες, οπότε και να θέλεις να χωρίσεις τα παιδιά δεν υπάρχει χώρος να το κάνεις. Και αντί να μειώσουν τις αναλογίες παιδιών προσωπικού ή παιδιών τετραγωνικών μέτρων, βλέπουμε το αντίθετο, δηλαδή να στηβάζονται 20-25 παιδάκια μέσα σε μικρές τάξεις με 1-2 δασκάλες. Το μόνο μέτρο που παίρνει η κυβέρνηση είναι βάλτε μάσκες. Ατομική ευθύνη, συλλογική ευθύνη μηδέν. Δηλαδή η ίδια κυβέρνηση λέει
ότι εμένα, σαν να μην την αφορά το πρόβλημα, σαν τα σχολεία να λειτουργούν με πλήρη σύνθεση, τα παιδιά το ένα δίπλα στ' άλλο, χωρίς επαρκή καθαριότητα, χωρίς νοσηλευτές που να βλέπουν κάποιο κρούσμα, όπως θα το αντιμετωπίσουν, χωρίς τεστ όταν ένα κρούσμα υπάρχει σε ένα τμήμα, από την τσέπη μας, μάλιστα είχαν το θράσος, έχουν και το θράσος, να βγαίνει το ΙΑΣΟ και να λέει ότι δίνουμε, λέει, φτηνά τεστ με 45 ευρώ, έτσι. Δηλαδή μια τετραμελής οικογένεια 200, και αυτό είναι φτηνό σήμερα, όταν φέρνουν από την άλλη μεριά νομοσχέδιο που κατεβάζει το μισθό στα 200. Θέλουμε να δημιουργηθούν κατάλληλες κτηριακές εγκαταστάσεις τόσο για παιδικούς σταθμούς όσο και για σχολεία, που ούτως ή άλλως είναι κατάλληλα για την ασφάλεια των εργαζομένων και των παιδιών, αν λάβουμε υπόψη και τα φυσικά και τα καιρικά φαινόμενα. Πόσο μάλλον τώρα με το πρόβλημα της πανδημίας που έρχεται και διωγγώνεται, όταν στηβάζονται τα παιδιά, παιδαγωγοί, εργαζόμενοι όλοι, λες και είναι σε ένα μικρό τμήμα, λες και είναι, να χρησιμοποιήσω τη λέξη, κοτόπουλα. Κανένα σεβασμός και καμία ασφάλεια. Αποκλείστηκαν και φέτος χιλιάδες παιδιά από την προσχολική αγωγή. Γι' αυτό συνεχίζουν και οι εργαζόμενοι στους βρεφονηπιακούς σταθμούς να είναι και εκείνοι όμοιροι στις ευέλικτες εργασιακές σχέσεις και μια σειρά από άλλα τραγικά προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δραματική περιγράφει την κατάσταση σε ό,τι αφορά την εξασφάλιση των απαιτούμενων μέσων ατομικής προστασίας, όπου τίνει να γίνει κανόνας τόσο στους παιδικούς σταθμούς όσο και στα σχολεία οι καθαρίστριες να αναγκάζονται να εργαστούν με τα δικά τους ρούχα, γιατί δεν τους παρέχονται από το κράτος τα ατομικά μέσα προστασίας. Φοράμε γάντια, φοράμε και μάσκα. Πηγαίνουμε από τον ένα χώρο στον άλλον, από αίθουσα σε αίθουσα, από τουαλέτες σε αίθουσες. Λοιπόν, δεν είναι όμως αυτό σωστό για να υπάρξει σωστή προστασία των παιδιών, των εκπαιδευτικών, δική μας τώρα με τον κορονοϊό. Χρειάζονται μέτρα προστασίας περισσότερο. Χρειάζονται καταρχήν ειδικοί να μας πούνε και πώς θα δουλεύουμε. Πώς θα προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους χώρους που δουλεύουμε. Δεν υπάρχουν όλα αυτά. Τα πρωτόκολλα του ΙΟΔΗ δεν τηρούνται. Ο ΙΟΔΗ έχει βγάλει κάποια πρωτόκολλα, τα έχουν κάνει λάστιχο. Λέει ότι πρέπει να καθαρίζονται τα σχολεία και να απολυμμένονται όλοι οι χώροι τρεις φορές την ημέρα. Εκεί που έχουμε ολοήμερο, τέταρτη φορά. Τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Οι γυναίκες τρέχουν και δεν φτάνουν. Ειδικά μέσα ατομικής προστασίας, λόγω του COVID, που είναι να χορηγηθούν, δεν χορηγούνται και πάρα πολλοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα η ειδικότητα της καθαριότητας, εργάζονται χωρίς τα απαραίτητα αυτά μέτρα. Οπότε εμείς αυτό που απαιτούμε επίσης είναι να χορηγούνται, όχι με το σταγονόμετρο, αλλά στην απαραίτητη ποσότητα, στο όλοι οι εργαζόμενοι να εργάζονται με ασφάλεια. Οι εργαζόμενοι καταγγέλνουν και τις ευθύνες των Δήμων που υποστηρίζουν την πολιτική της υποχρηματοδότησης και της προηγούμενης αλλά και της σημερινής κυβέρνησης, μη δίνοντας λύσεις στα αντικειμενικά προβλήματα που υπάρχουν. Στη δίχρονη προσχολική αγωγή υπάρχουν αίθουσες όπου τα παιδιά βρίσκονται το ένα πάνω στ' άλλο, σε κοντέινερς με αίθουσες ύπνου όπου κοιμούνται το ένα δίπλα στο άλλο. Ενώ είχαν όλο το χρονικό διάστημα μπροστά τους να χτίσουν καινούργια νηπιαγωγεία, να προσλάβουν προσωπικό, τι κάνανε, στηβάξανε στην ουσία, πραγματικά στηβάξανε τα παιδιά σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίες μέσα σε κοντέινερ, συστεγάζονται σε δημοτικά, σε γυμνάσια, ακόμα και σε λύκεια, σε χώρους που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, ακόμα και χώλοι, διαδρόμους προσπαθούσαν να τα κάνουν τάξεις. Αντί να μειώσουν αντίστοιχα και εδώ τις αναλογίες νηπιαγωγών και παιδιών, αυξήσανε τον αριθμό των παιδιών που μπορούν να επιφυτούν στα νηπιαγωγεία. Δυστυχώς η κυβέρνηση και οι Δήμοι, οι οποίοι τη σιγουντάρουν, γιατί οι Δήμοι έχουν μεγάλες ευθύνες, σιγουντάρουν την κυβέρνηση, δεν θέλουν να λύσουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα όλο αυτό που υπάρχει και η κατάσταση γενικότερα που υπάρχει στις κοινωνικές δομές των Δήμων, όπως είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, οι παιδικοί σταθμοί, αλλά και σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, είναι ξεκάθαρα ευθύνη των δημοτικών αρχών, οι οποίοι διαχρονικά στηρίζουν πολιτικές κυβερνήσεων. Με ποιο τρόπο? Με την υποχρηματοδότηση. Στην ουσία δίνουν προτεραιότητα στη μείωση του κόστου της λειτουργίας των δομών, παρά να δίνουν προτεραιότητα στις ανάγκες των παιδιών, των μαθητών και των εργαζομένων. Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την προστασία της υγείας και των δικαιωμάτων του λαού, επιχειρώντας να φορτώσει στις πλάτες τους τα βάρη της νέας καπιταλιστικής κρίσης που επισπεύθηκε από την πανδημία και να βγει αλόβητο και κερδισμένο το μεγάλο κεφάλαιο.
αντί δηλαδή για την ολοκληρωμένη προσχολική αγωγή που θα έπρεπε να είναι δημόσια και δωρεάν, έχουμε τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, ποιοι θα κερδίσουν φυσικά, τα μεγάλα σχολεία, τα ιδιωτικά που έχουν τις δομές αυτές. Χάνουν φυσικά τα παιδιά της λαϊκής οικογένειας, που οι γονείς τους δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Αναγκαστικά θα τα πάνε και θα τα στηβάξουν μέσα στις ακατάλληλες, όπως είπαμε, αίθουσες. Χάνει στην ουσία το ίδιο το παιδί. Δεν τους ενδιαφέρει, ξέρετε, τα σχολεία τόσο πολύ. Τους ενδιαφέρει μη σταματήσει να δουλεύει ο εργαζόμενος. Και όχι για να αμυφθεί, γιατί τις αμοιβές τις ξέρουμε. Για να μην σταματήσει να προσφέρει την εργατική του δύναμη. Αυτή είναι η ιστορία. Γιατί μετά πώς θα αντιμετωπίσουν τις άδειες που θα χρειαστεί να δοθούν κτλ. Ήδη εδώ βγήκαν και είπανε, τι πειράζει, λέει, μία ώρα υπερορία, λέει. Σιγά. Λες και είναι. Και μετά του μία ώρα υπερορία το πήγαν δύο, το πήγαν στο δεκάωρο. Και ούτω καθεξής, έτσι. Μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Δεν θέλουν να τα κάνουν γιατί δεν θέλουν να δώσουν χρήμα. Εκεί είναι όλο το πρόβλημα. Και γι' αυτό κοιτάνε να ρίξουν όλο το βάρος στους εργαζόμενους, στους γονείς, να βγάλουν εκείνοι σε πέρας όλο αυτό που υπάρχει με τον κορονοϊό. Υπάρχουν πραγματικά όλες οι δυνατότητες, οι επιστημονικές, τεχνολογικές, ούτως ώστε να καλύπτονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων και των παιδιών τόσο σε καιρό πανδημίας όσο και σε καιρό μη πανδημίας, και προειδοποιούμε την κυβέρνηση ότι θα μας βρίσκει μπροστά της μέχρι πραγματικά αυτές οι ανάγκες, αυτά τα δικαιώματα όλων των παιδιών, όλων των εργαζόμενων να ικανοποιηθούν. Εμείς θα πρέπει να αντιδράσουμε, εμείς θα πρέπει να οργανώσουμε τον αγώνα μας και θα πρέπει πολύ αποφασιστικά και δυναμικά να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Το δρόμο τον δείξαν οι μαθητές. Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει από κοινού να διαμορφώσουμε μέτωπα τέτοια που να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτή την πολιτική.